Από εκεί και μετά, αμέσως μετά το αεροδρόμιο, θα έχουμε και συνάντηση με εργαζομένους στην ανώνυμη εταιρεία των βιοκαλλιεργητών. Εδώ η διοίκηση, με ένα πρόσχημα την εξυγίανση της εταιρείας, απέλυσε εργαζόμενους. Απέλυσε εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Η πραγματική αιτία αυτών των απολύσεων είναι το γεγονός ότι τόλμησαν να πρωτοστατήσουν προκειμένου να δημιουργηθεί σωματείο σε αυτή την εταιρεία. Και δεν απολύθηκαν μόνο οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι, αλλά το γεγονός ότι βρήκαν τη στήριξη και από μόνιμους υπαλλήλους, τελικά η μπάλα πήρε και αυτούς τους δημόσιους υπαλλήλους. Δεν είναι καλά μηνύματα αυτά. Και έρχεται σε μια εποχή που η κυβέρνηση ετοιμάζει το συνδικαλιστικό νόμο. Ένας συνδικαλιστικός νόμος που αντιδραστικοποιεί ακόμα περισσότερο τα εργασιακά ζητήματα, τη διεκδίκηση, τα εργασιακά δικαιώματα, δηλαδή αφαιρεί το δικαίωμα στους εργαζόμενους να διεκδικούν την σύσταση των δικό τους σωματείων, αφαιρεί το δικαίωμα της απεργίας, αφαιρεί το δικαίωμα, εν πάση περιπτώσει, το να παλεύει και να αγωνίζεται για τα συμφέροντά του, για τα εργασιακά του δικαιώματα. Εμείς και την περίπτωση του αεροδρομίου, αλλά και την περίπτωση των εργαζομένων στην ανώνυμη εταιρεία των βιοκαλλιεργητών θα το φέρουμε στη Βουλή με τη μορφή ερώτησης ή και επίκαιρης ερώτησης, δηλαδή στην ολομέλεια της Βουλής. Και θα δούμε πώς απαντήσει σχετικά το Υπουργείο και στα δύο αυτά ζητήματα. Λοιπόν, υπήρξε συνάντηση με τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον νυν Πρόεδρο, τον κύριο Τρουλινό και τον Πάτερ, πώς τον είναι, ο Αμβρόσιος. Λοιπόν, τους εκθέσαμε το θέμα ότι απολύθηκαν έξι εργαζόμενοι, οι τρεις που ήταν με σύμβαση ορισμένου χρόνου και οι τρεις μόνιμοι. Και ότι αυτό αποτελεί καθαρή δίωξη. Είναι μια αντιδημοκρατική, αντεργατική κίνηση από την πλευρά τους και ότι το αίτημα των εργαζομένων, με το οποίο και εμείς συμφωνούμε, είναι να σταματήσει η οποιαδήποτε δίωξη, να ανακληθούν οι απολύσεις και να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι στη δουλειά όλοι. Πρόκειται για έμπειρο προσωπικό που μπορεί και δουλεύει και ξέρει πώς θα δουλέψει την επιχείρηση. Λοιπόν, φυσικά να πάρει και τα εξώδικα πίσω. Είναι απαράδεκτη αυτή η κίνηση με τα εξώδικα, γιατί επί της ουσίας επιρρύπτει ευθύνη σε όλους σας, γιατί αυτά που λέει μέσα το εξώδικο, ότι διασαλεύσατε τη λειτουργία της επιχείρησης, ότι βάζετε σε κίνδυνο και ότι με βάση τη συμπεριφορά σας απολύουν κτλ. Είναι απαράδεκτο. Τους τα εκθέσαμε όλα αυτά. Η ουσία ποια είναι? Ότι όντως εδώ παίζονται, συγκρούνται επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτή είναι η ουσία. Με νυν και πρώην. Ένα θέμα που νομίζω ότι πρέπει να κρατήσετε κατά τη γνώμη μας και αν θέλετε κρατήστε, αν δεν θέλετε όχι, ποτέ να μην μπείτε σε κάποια διαδικασία στήριξη του ενός ή του άλλου. Γιατί σε αυτή την περίπτωση όταν τσακώνονται τα βουβάλια, τα πατράχια την πληρώνουν. Ο εργαζόμενος έχει μια αξιοπρέπεια και την αξιοπρέπειά του σημαίνει τι? Δουλεύω για να βγάλω το μεροκάματο να μπορώ να ζήσω την οικογένειά μου. Και δεν με ενδιαφέρει τι μπορεί ο καθένας να εξυπηρετεί μέσα από εκεί. Αν θα πάρει το πλειοψηφικό πακέτο ένας, εάν κάποια άλλη επιχείρηση από οφθαλμιά να ανατρέψει κάποιον και να πάρει περισσότερες μετοχές κτλ. Δεν ενδιαφέρει τους εργαζόμενους αυτούς. Μακάρι αυτές οι επιχειρήσεις εδώ πέρα να ήταν κοινωνικοποιημένες, να ήταν δικές σας, να τις δουλεύατε εσείς και το παραγόμενο προϊόν να επιστρέφει σε εσάς, να επιστρέφει σε όλη την κοινωνία. Αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι το καπιταλισμό, παιδιά. Βλέπετε. Ανώνυμες εταιρείες. Επιχειρηματίες από πίσω. Γιατί? Για τα κέρδη τους. Για να επενδύουν στις αγορές της Γερμανίας. Γιατί τέτοιο παιχνίδι παίζουν εδώ πέρα. Επενδύσεις στην αγορά της Γερμανίας. Δυστυχώς είναι ανένδοτη. Δυστυχώς είναι ανένδοτη.
Πιθανά να έχουν και κάποιες συγκρούσεις στο εσωτερικό του Διοικητικού Συμβουλίου για το αν έπρεπε ή πρέπει να απολυθείτε κτλ. Ή αν πρέπει να απολυθούν οι τρεις και όχι οι έξι. Εμείς δεν μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία να κάνουμε διαχωρισμό. Το επιχείρημα για τους τρεις συμβασιούχους είναι ότι έληξε η σύμβασή τους. Είναι εποχιακή, δεν τους δέχονται, δεν υπήρχε κάποιος λόγος να συνεχίσουν να εργάζονται και γι' αυτό τους απέλησε και για κανένα άλλο λόγο. Και ότι πιθανά, λέει, κάποια στιγμή, αν χρειαστούν προσωπικό, να τους επαναπροσλάβει. Για τους τρεις μόνιμους, ότι δεν συμπεριφέρεται σωστά, διότι υποκίνησαν, διότι πήγαν στη σιτία μέσα στα γραφεία, μίλησαν άσχημα απέναντι στη διοίκηση της επιχείρησης κτλ. Είναι της άποψης ότι η αιτία δεν είναι η δημιουργία σωματείου, αυτό επικαλούνται, ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν το γνώριζαν, ότι θέλατε εσείς να κάνετε σωματείο, αν καλά κατάλαβα, έτσι ναι, δεν είναι. Ναι, έτσι ήταν. Λοιπόν, αυτή είναι η εξέλιξη, παιδιά. Η εμπειρία, να σας πω, η δικιά μας, τι λέει. Θα σας μεταφέρω μια εμπειρία από ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ηράκλειο, που περίπου ταιριάζει με το θέμα το δικό σας. Εκεί βέβαια άλλαξε χέρια η ιδιοκτησία, η εταιρεία της ανακύκλωσης στο Ηράκλειο, και η νέα εταιρεία, για να μειώσει το εργατικό κόστος και τα λοιπά, για να έχει περισσότερα κέρδη, ήθελε να τους απολύσει όλους και να πάρει επιπλέον προσωπικό, αλλά λιγότερο. Άλλο προσωπικό μάλλον και λιγότερο προσωπικό. Και με άλλες σχέσεις. Και με άλλες σχέσεις εργασίας, με μικρότερο μισθό και τα λοιπά, χωρίς βαρέα, χωρίς ανθυγίνα, χωρίς, πολλά χωρίς. Οι άνθρωποι ήταν μια γροφιά. Μία γροθιά. Άρα το πρώτο πράγμα που απαιτείται από εσάς είναι να είσαστε μία γροθιά όλοι. Διότι εάν αποδεχτείτε τη τιμωρητική λογική για τρία άτομα, στην πορεία όταν πας να σηκώσεις λίγο κεφάλι, η τιμωρητική θα είναι για έξι, θα είναι για εννιά, θα είναι για όλους τους εργαζόμενους. Και στην πορεία θα σας κάνουν να αποδεχτείτε και μείωση των μισθών και μείωση όλων όσων είχατε κατακτήσει μέχρι σήμερα. Πρέπει να είστε ενωμένοι λοιπόν και να μην αποδεχτείτε τα τετελεσμένα της επιχείρησης. Η άποψή μας είναι, και αυτό είπαμε με την Σταυρούλα βγαίνοντας τώρα προς τα έξω, ερχόμενη εδώ.